Το θέμα θα το συζητήσουμε τώρα, γιατί τον εντοπίσαμε, τον έναν από τους νομικούς του Εραστέχνη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και για να ενημερώνει για τα θέματα του Εραστέχνη, ο κ. Σπύρος Χριστοφορίδης, τον οποίο πρέπει να έχουμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καλημέρα. Χριστοφορίδη. Συζητούσαμε εδώ πριν από λίγο για αυτήν την ανακοίνωση που εξεδόθηκε από τον Εραστέχνη για την διακήρυξη διαγωνισμού, για την εκμίσθωση των κηλικίων του γηπέδου, τα οποία έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι υπάρχει, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, από αριανό μάλιστα επιχειρηματία που ασχολείται με το χώρο της εστίασης χρόνια τώρα, για να πάρει τα κηλικία αλλά και το Άρη Sports Cafe. Και έρχεται και ως συνέχεια μια συνάντηση που όπως πληροφορηθήκαμε έγινε χθες μεταξύ του Εραστέχνη, των νομικών του και των κύριων Αθανασιάδη και Ζαμπέτα, που εμφανίζονται ακόμη ως εκπρόσωποι φυσικά της Άρης Εμπορική. Δύο από τους εκπρόσωπους, έτσι δεν? Όχι, εκπρόσωπος εμφανίζεται ο κύριος Θανασιάδης. Και ο κύριος Βαλογιώργης, μαζί με τον κύριο Βαλογιώργη. Βέβαια η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λήξει. Τώρα το θέμα της εκπροσώπησης Άρης Εμπορική είναι ζητούμενο. Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος για να το λύσω, αλλά σε κάθε περίπτωση πενταετία έχει λήξει. Είναι και από τις αδυναμίες του συστήματος της λέσχης αυτό, γιατί μεταβιβάζονταν οι ΠΑΕ, αλλά δεν μεταβιβάζονταν οι Άρης Εμπορική. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βέβαια εδώ πρέπει να τους δώσουμε και ένα δίκιο τους ανθρώπους, γιατί τα έσοδα τα έπαιρνε ο Άρης, αλλά τα έξοδα βαρύνουν αυτούς, αν δεν κάνω λάθος. Μα γι' αυτό έφτασε να έχει η Άρης Εμπορική 16% ποσοστό, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι η μετοχοποίηση που έγινε πριν κάποια χρόνια. Το ποσοστό δεν εξυπηρέτησε σε κάτι τους ανθρώπους. Ουσιαστικά βάλανε πλάτες στο να γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ. Δεν ήταν κάτι το οποίο κέρδισαν. Απλά έπρεπε να γίνει αύξηση, δεν υπήρχαν τα χρήματα, οπότε με αυτόν τον τρόπο το ποσό που χρωστούσε η ΠΑΕ στην Άρης Εμπορική μετοχοποιήθηκε. Αλλά η Άρης ΠΑΕ δεν είναι κερδοφορά εταιρεία, δηλαδή δεν πήραν μέρισμα οι άνθρωποι από τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Σωστά. Απλά λέμε ότι όταν έφυγε ο κύριος Αθανασιάδης και ήρθε ο κύριος Κόρδας. Ποιος ήταν τότε, ο κύριος Ψηφίδης ήρθε πρώτα. Μετά ο κύριος Κόρδας, μετά ο κύριος Ηλιάδης, μετά ξανά ο κύριος Κόρδας. Όλοι αυτοί θα έπρεπε να έχουν πάρει την Άρης Εμπορική, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν λέει και το καταστατικό, ότι πρέπει να την παίρνει ο εκάστοτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και να ορίζει μετά διοικητικό συμβούλιο. Ναι, αυτό λέει. Απλά λέει και ο υπορικός νόμος ότι η μεταβίβαση μετοχών θέλει πληρωμή φόρου. Ναι, το αντιληφθήκαμε ότι δεν ήθελα να πληρώσω το φόρο. Το καταλάβαμε. Εντάξει, ναι, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα. Άρα υπάρχει και μία, αυτό που λέτε με την εκπροσώπηση, ότι δεν μπορούν νόμιμα να την εκπροσωπούν γιατί έχει παρέλθει πενταετία. Έχει παρέλθει πενταετία, δεν έχει συγκληθεί γενική συνέλευση, υπάρχουν δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί. Γενικά η λειτουργία της Άρης Εμπορική είναι προβληματική. Γι' αυτό και οδηγήθηκε ο Εραστέχνης με ομόφωνη απόφασή του σε έξωση επί της ουσίας της Άρης Εμπορική από τα καταστήματα στα οποία φαίνεται ακόμα με ένα μισθωτήριο από την εποχή κύριος Κόρδα ως μισθώτρια. Μάλιστα. Χωρίς να εισπράττει ο Εραστέχνης. Όχι, ο Εραστέχνης έχει να εισπράξει χρόνια. Ωραία. Ναι, γιατί μετά ψάχνουμε γιατί ο Εραστέχνης δεν έχει να πληρώσει το αέριο ή οτιδήποτε άλλο, όταν δεν είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, αυτά τα ζητήματα, ειδικά στις καλές εποχές, δεν απασχολούν κανέναν. Όταν προκύπτουν τα προβλήματα, αρχίζουν όλοι και τα ψάχνουν αυτά τα θέματα. Αλλά είναι γεγονός ότι ο Εραστέχνης έπρεπε να παίρνει ενίκεια. Σε αυτό να ανήκει το γήπεδο. Απ' την άλλη, όλοι πιέζουν να πάει καλά το ποδόσφαιρο. Όταν όμως έχουμε τα προβλήματα, μετά θυμόμαστε ότι πρέπει να παίρνει και χρήματα ο Εραστέχνης από τα μαγαζιά του. Η ουσία, κύριε Χριστοφορίδη, είναι η εξής. Μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά του Άρη, μπορεί να φέρει ο Άρης τα προϊόντα του και να τα διαθέσει μέσα από τους χώρους που του ανήκουν, αλλά δεν μπορεί να τους χρησιμοποιεί μέχρι τώρα. Ναι, μπορούν να ανοίξουν τα μαγαζιά. Υπάρχει ήδη μια γραπτή προσφορά. Προφορικά ενδιαφέρουν από ακόμα δύο ενδιαφερόμενους. Γι' αυτό και για να είμαστε και νομότυποι, προβήκαμε στην πρόσκληση ενδιαφέροντος με σύντομη ημερομηνία λήξης την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, έτσι ώστε στο Συμβούλιο της επόμενης Δευτέρας να καταλήξουμε πού θα δοθούν και ποια μαγαζιά. Γιατί πιθανόν οι προτάσεις να αφορούν διαφορετικά μαγαζιά. Ναι, μπορεί άλλος να θέλει, δηλαδή λέτε το Άρης Μέγκαστορ, άλλος να θέλει το Sports Cafe, να υπάρχει διαφορετική λειτουργία.
Το θέμα, ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι... Μπορεί κάτι να θέλει και η Fortnet. Αν όχι τώρα, στο μέλλον. Σωστό. Ναι, γιατί όχι ήθελε, αν δεν κάνω λάθος, είχε, όταν έγιναν οι συζητήσεις, ζητούσε... Ναι, αρχικά ήθελε, αλλά την καθυστερήσαμε πολύ, την παιδεύσαμε. Ναι. Και όχι μόνο η Fortnet, νομίζω και, και ο ΤΕ είχε ζητήσει, όταν είχε κάνει συζητήσεις με τον κύριο Στεφανίδη, και εταιρείες άλλες διάφορες, γιατί είναι πάνω στην Παπαναστασίου τα μαγαζιά, δεν είναι πουθενά κρυμμένα. Είναι σε χώρο που μπορείς πραγματικά να αναπτύξεις δραστηριότητα. Είναι στον πιο εμπορικό δρόμο της Χαριλάου. Ναι. Χθες σε αυτή τη συνάντηση, την οποία αναφέραμε, κύριε Χριστοφορίδη, με τους κυρίους Αθανασιάδη και Ζαμπέτα, τι διάθεση υπήρξε, γιατί μάθαμε ότι έγινε, κατατέθηκε και από μέρους τους μια πρόταση. Δεν ξέρω αν μπορεί να κατατεθεί και εγγράφος στη διακήρυξη. Που... Μπορεί να κατατεθεί και εγγράφος. Η πρόταση που κατατέθηκε ήταν έναντι ποσοστού που θα δίνεται στον ερασιτέχνη. Μην προβώ τις λεπτομέρειες, δεν θεωρώ ότι είναι σωστό. Να δουλεύουν τα μαγαζιά οι ίδιοι. Οι ίδιοι, δηλαδή οι αρτεμπορικοί. Το ίδιο νομικό καθεστώς. Για τους λόγους της προσώπησης που σας ανέφερα. Ναι. Ναι. Αλλά αυτό δημιουργεί άλλα θέματα. Υπάρχουν επισκέσεις στην αρτεμπορική, πρέπει να λήξουν οι επισκέσεις, να επαναπροσληφθούν οι υπάλληλοι. Είναι θέμα, επειδή η λογιστική εικόνα της αρτεμπορική δεν είναι καλύτερη, πώς θα γίνουν οι προμήθειες υλικών από μπουτίκ ή από οτιδήποτε αφορά τα καφέ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο υλοποιήσιμο και τόσο απλό και σε κάθε περίπτωση ο ερασιτέχνης οφείλει να δει τη συμφερότερη οικονομικά πρόταση. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε την ταλαιπώρια που ερχόντες άκοντες υφίστανται οι εκπρόσωποι και ο κ. Ζαμπέτας ως μέτοχος της Άρης Απορική, αλλά έχουμε και εμείς ως συμβούλιο κάποιες ευθύνες. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε κατά το δοκούν. Μάλιστα. Ο συμβούλιο του ερασιτέχνηνο. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις προσφορές την Παρασκευή και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο ερασιτέχνης τη Δευτέρα. Αυτό δεν αποκλείει φυσικά να έχουμε ένα νέο κύκλο δικαστικής διαμάχης. Δηλαδή, νομίζω ότι σαν νομικός το αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιθανό από την πλευρά της Άρης Εμπορική, έτσι δεν είναι? Ναι, μας επιστημάρχη για χθες αυτό. Εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, τι να πούμε. ένα περισσότερο το δικαστήριο, εντάξει. Τι να κάνουμε. Απλά θέλω να πω το εξής. Επειδή ξέρετε ότι είμαι συνδεδεμένος και με νομικά και με το παρελθόν της ΠΑΕ Άρης. Ναι, μεν τα χρήματα πήγαιναν στην ΠΑΕ, αλλά νομίζω ότι θα υπήρχε η δυνατότητα, με δεδομένο ότι υπήρχε σωρία εσόδων στην Άρης Εμπορική, ειδικά τη χρονιά 2009-2010, που ήμουν σε καθημερινή βάση στα γραφεία και πραγματικά η μπουτίκ είχε σπουδαία έσοδα, να κρατηθούν τα απαραίτητα έτσι ώστε οι βασικές υποχρεώσεις προς εργαζόμενους, ΣΥΚΑ, εφορία να καταβληθούν. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Εγώ δεν είπα για το συγκεκριμένο διάστημα που ήταν υποχρέωσή τους και κακώς αν δεν τα πλήρωσαν. Εγώ λέω για το διάστημα που δεν ήταν αυτή η διοίκηση. Γιατί δεν ήταν αυτή η διοίκηση, άλλος εισέπρατε, άλλος καλείται να πληρώσει στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν το διάστημα που... Ειλικρινά δεν το ξέρω, δεν ήμουν κοντά στις τότε διοικήσεις. Αν ο λόγος που δεν έγινε μεταβίβαση των μετοχών ήταν η αδυναμία πληρωμής του φόρου ή η δική τους πρόθεση, με δεδομένο ότι υπήρχαν ήδη και γεννημένα χρέη, να μην μεταβιβάσουν τις μετοχές μέχρι να εκτοπιστούν τα χρέη. Αυτό είναι κάτι που μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τις πλευρές Ψηφίδη Στεφανίδη και αντιστοίχως Ζαμπέτα Αθανασιάδη. Υπάρχει περίπτωση να ξέρετε, κύριε Χριστοφορίδη, τι βάρη κουβαλάει η Άρης Εμπορική? Γιατί ακούμε ότι χρωστάει στο ΙΚΑ, στην εφορία, στους υπαλλήλους που είναι σε επίσχεση. Ξέρουμε πάνω κάτω το ποσό? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει εικόνα. Ψάχναμε χθες ποιος είναι ο λογιστής, μήπως μπορούσαμε να έχουμε κάποια στοιχεία. Πάντως τα χρέη σίγουρα δεν είναι λιγοστά. Οι υπάλληλοι είναι σε επίσχεση εδώ και πολύ καιρό και είναι 5 υπάλληλοι. Δηλαδή, αν σκεφτείτε εργοδοτικές, εργατικές εισφορές συν μισθούς. Και είναι και παλιοί υπάλληλοι. Δηλαδή, θυμάμαι ανθρώπους που ήταν χρόνια στην Άρης Εμπορική. Υπάρχει ένας λογιστής που κι αυτός σίγουρα είναι απλήρωτος. Μάλιστα. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χριστοφορίδη. Απλά μια ερώτηση ακόμα που δεν έχει σχέση με την Άρης Εμπορική και τα λοιπά. Ναι. Αν ξεκίνησε ο έλεγχος από την πλευρά του κυρίου Καλαϊτζίδη, γιατί έχουμε και μήνυμα σχετικό. Ωραία, δόθηκαν τα παραστατικά που ζήτησε ο κύριος Καλαϊτζίδης από τον ερασιτέχνη, παρουσία του λογιστή του και του προέδρου του κυρίου οικονόμου,
Και από εκεί και πέρα ο έλεγχος θα γίνει αποκλειστικά από ανθρώπους που θα επιλέξει ο κ. Καλατζίδης. Όπως ακριβώς ζητήθηκε. Εντάξει, και λογικά θα ανακοινωθούν τα. Φυσικά. Στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Ό,τι παραστατικά υπήρχαν, και αυτό ήταν και το ζητούμενο από πλευρά Ερασιτέχνη, παραδόθηκαν ισχύρα τη πλευρά Καλατζίδη μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και Χριστόφορο. Να είστε καλά, εγώ. Να είστε καλά. Και μας ενημερώνει ο Τρίτος Δασκαλάκης και η Μαριλής ότι θέλει να τοποθετηθεί επί του θέματος ο κύριος Ζαμπέτας, που προφανώς τον ενδιαφέρει το θέμα άμεσα και ήταν και στη χθεσινή συνάντηση. Και πρέπει να τον ακούσουμε ασφαλώς. Δεν ξέρω αν τον έχουμε ήδη. Τον έχουμε ήδη. Κύριε Ζαμπέτα, μας ακούτε? Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ακούσατε προφανώς, ακούγατε αυτά που έλεγε ο κύριος Χριστοφορίδης. Ναι, πριν από... βρίσκομαι στο αυτοκίνητο και σας άκουσα. Και με πολύ μεγάλη προσοχή κιόλας. Να φάμε λίγο κάποια πράγματα και λίγο σε μια σειρά, γιατί δυστυχώς ακούγονται πράγματα και δημιουργούνται εντυπώσεις άλλη μια φορά εις βάρος του ονόματός μας, και πρέπει πλέον να σταματήσει αυτό, γιατί έχουν καταδειχθεί οι αλήθειες, είναι γνωστές πλέον στον κόσμο του Άρη πώς φτάσαμε εδώ πέρα και ποια είναι η πραγματική εικόνα της ομάδος, και φτάσαμε στη Β' μετά κατ' επέκταση στη Γ'. Πιάνουμε λίγο το θέμα της Άρης Εμπορικής. Η ΠΑΕ Άρης ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να έχει δραστηριότητα, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι δεν μπορεί να έχει, όχι μη κερδοσκοπικού, συγγνώμη, δεν μπορεί να έχει επαγγελματική δραστηριότητα αγοροπολισίας προϊόντων. Γνωστά είναι αυτά, κύριε Ζαμπέτα. Πάμε στην ουσία, στην ουσία του θέματος του χθεσινού. Κύριε Τσαλτήρη, μπορείτε να με αφήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να αναπτύξω. Αν έχετε την καλοσύνη, να κοντρολάρουμε εμείς το χρόνο της εκπομπής. Πάμε στην ουσία, γιατί είναι γνωστά αυτά τα θέματα. Ο Άρης και καμία ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να έχει εμπορικές δραστηριότητες. Γι' αυτό έχει μία άλλη εταιρεία. Πάμε λοιπόν. Η Άρης Εμπορική λοιπόν διευκόλυνε ταμιακά την ΠΑΕ Άρης χρόνια τώρα. Το Sports Cafe έγινε με έξοδα της Άρης Εμπορικής το 2005. Έχει εκτός από τις δαπάνες της κατασκευής του χώρου, που ήταν ένα τίποτα μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα γιαπί. Σωστά. Δημιουργήθηκε το Sports Cafe. Η μπειραρία δεν υπήρχε, ήταν κερκίδα κάτω από τη θύρα 2, έγινε η μπειραρία. Σωστά. Πάλι με έξοδα της Άρης Εμπορικής. Και με αποκορύφωμα τα δύο mobile τα καταστήματα, και η κορονίδα όλης της δαπάνης ήταν το Megastore, το οποίο ήταν μόνο ένα σκουπιδαριό, που πέφταν τα σκουπίδια από τη θύρα 2 προς τα κάτω. Με έξοδο λοιπόν της εταιρείας, της κατασκευαστικής εταιρείας του κ. Θανασιάδη, που δεν τιμολογήθηκαν κιόλας στην Άρης Εμπορική ούτε στην ΠΑΕ Άρης, το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων, κατασκευάστηκαν αυτά τα μαγαζιά. Έγινε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο επί Σκόρδα. Την Άρης Εμπορική, όπως και την ΠΑΕ Άρης, βάλαμε τα στήθη μας μπροστά και την παραλάβαμε με 1.000.000 ευρώ χρέη. Αν θυμάστε, το 2009 δίναμε δώρο σε κάθε διαρκείας φανέλα. Και μία φανέλα, γιατί είχε μέσα 5.000 φανέλες, οι οποίες ήταν από λήξη, από χωριά που είχε λήξει, και δεν μπορούσε καν να πουλήσει. Δεν μπορούσε καν να πουλήσει ΠΑΕ Άρης τις φανέλες αυτές, γιατί είχε αλλάξει ήδη η εταιρεία ενδυμασίας, άρα χαριστήκανε. Την παραλάβαμε με 30-35 άτομα προσωπικό και φτάσαμε να τη λειτουργούμε με πολύ λιγότερα και με πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία. Και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ότι η Άρης Εμπορική χρωστάει 2.000.000 ευρώ, κάποια στιγμή μπορεί να κληθούν και αυτοί που τα γράφουν. Καλά, δεν είναι. Από εμάς δεν έχει υποθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι από εσάς, όχι από εσάς, όχι από εσάς. Για όνομα Θεού. Μα γι' αυτό ρώτησα και πριν από λίγο τον κύριο Χριστοφορίδη, άμα ξέρει πόσο είναι τα βάρη που κουβαλάει η Άρης Εμπορική, και μας είπε ότι δεν γνωρίζει. Εδώ όμως έχουν διατελεστεί. Πείτε μας λίγο πόσο είναι τα βάρη. Επειδή μιλάμε για το προσωπικό το οποίο είναι σε επίσκεψη, θα σας αναφέρω ένα νούμερο από έναν εργαζόμενο της Άρης Εμπορικής, ο οποίος έχει λαμβάνει 16.000 ευρώ. Με το μισθό του που ήταν 700-800 ευρώ, κάντε μια αναγωγή πόσους μήνες είναι. Είναι 2 χρόνια. Και κάντε μια αναγωγή πότε φύγαμε εμείς. Φύγαμε το Δεκέμβριο του 2012, και έκτοτε διατελούνται ποινικά αδικήματα κατά συρροή στην Άρης Εμπορική, όπου οι άνθρωποι αυτοί που υπηρετήσανε μετά την ΠΑΕ Άρης λειτουργούσαν τα καταστήματα της Άρης Εμπορικής και δεν πληρώναν προμηθευτές, δεν πληρώναν νίκα, δεν πληρώναν ΦΠΑ, δεν πληρώναν το προσωπικό, αλλά παίρναν τα χρήματα από το ταμείο με τον εκφοβισμό του να μην πλησιάσουμε εμείς στο γήπεδο, γιατί δεν ξέρω εγώ ποιοι ήμασταν στον Άρη και πόσο κακό κάναμε στον Άρη. Κύριε Ζαμπέτα, για τον εκφοβισμό, δεν ξέρω. Μισό λεπτό λίγο. Ακούστε με λίγο, θα το πείτε. Για τον εκφοβισμό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά αν μας ακούγατε,
το επεσήμανα εγώ χωρίς να μας το πει κανένας. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Πριν από ένα χρόνο, πριν ένα χρόνο όταν ξαναγίνανε προσπάθειες για να λειτουργήσει η Άρης Εμπορική με άλλο καθεστώς, έχετε πει ότι επιτέλους πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία και να πάρει αλφα σίγμα τα καταστήματά του. Άλλο αυτό. Δεν διαφωνώ. Άλλο αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καθόλου, δεν διαφωνούμε καθόλου επί αυτού. Καθόλου μα καθόλου. Και γι' αυτό στη χθεσινή μας πρόταση είπαμε στο διοικητικό, μάλλον στον πρόεδρο του ΑΣ και στους νομικούς του ΑΣ, ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και να δημιουργήσουμε κολλήματα στον Άρη. Μπορεί κάλλιστα τα δύο mobile που βρίσκονται στην Παπαναστασίου να δοθούν σε οποιαδήποτε εταιρεία θέλει ο ΑΣ για να παίρνει εισόδημα. Μπορεί να δοθεί και η πυραρή ακόμα με μια επιφύλαξη για το αν θα τη λειτουργήσει η Άρης Εμπορική ή όχι. Και αν βρεθεί τρόπος να πάρθει, γιατί η Άρης Εμπορική έχει και πάγια περιουσιακά στοιχεία πάρα πολλά. Εξοπλισμούς, μηχανήματα, ταμιακές, υπολογιστές, εμπορεύματα και όλα αυτά. Εμείς θα τα πάρουμε και να τα πάμε πού, στο σπίτι μας, να τα πουλάμε πού, στη μάνα μας. Άρα λοιπόν μπορεί και επειδή επίκειται κάποια στιγμή το καλοκαίρι, να έρθει κάποιος επενδυτής ή θα συσταθεί μια νέα ΠΑΕ ή θα βρεθεί η παλιά. Και αυτό τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν αναφέρει κανένας. Όταν λοιπόν θα συσταθεί η νέα ΠΑΕ, αν συσταθεί, με το καλό για τον Άρη, ή αν δεν μπορέσει να συσταθεί λόγω αλλαγής νομοθεσίας, ο υποψήφιος επενδυτής, γιατί μιλάω και εγώ με αυτούς, αναφέρει ποιες είναι οι εμπορικές δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν στο γήπεδο και ποιοι είναι οι εμπορικοί χώροι. Καταλαβαίνετε ότι είναι δέλεαρ για τον οποιοδήποτε επενδυτή να έχει και την εμπορική. Άρα δεν μπορεί να δοθεί με μακροχρόνια μίσθωση τα καταστήματα αυτά εις βάθος χρόνου, παρά μόνο μέχρι το καλοκαίρι. Αν ο ΑΣ επιδιώκει να βρεθεί επενδυτής για την ΠΑΕ, για να πάρει την εταιρεία, η οποία θα έχει και τις εμπορικές δραστηριότητες. Όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί η εμπορική διευκόλυνε την ΠΑΕ. Δεν μπορεί να την έχει την εμπορική κάποιος άλλος και να έχει κάποιος άλλος την ΠΑΕ. Γιατί αν η ΠΑΕ φέρει έναν παίχτη, ας πούμε τον Ροναλντίνιο, ας πούμε ξέρω εγώ οποιονδήποτε μεγάλο ποδοσφαιριστή το καλοκαίρι για να κάνει μια μεταγραφή, και πουλήσει η εμπορική 5.000 φανέλες, δεν μπορεί να τα πάρει τα έσοδα η Άρης Εμπορική επειδή η ΠΑΕ έφερε έναν παίχτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα το ποδοσφαιρικό τμήμα με την εμπορική χρήση του γηπέδου. Και φυσικά ο ΑΣ θα πρέπει να παίρνει χρήματα 100%. Δεν πρέπει όμως να παραβλέψετε ότι και στην πισίνα ακόμα κάτω και το γυμναστήριο ακόμα κάτω έγινε με συνεισφορά της Άρης Εμπορικής. Η πισίνα έγινε με κατασκευαστικά από το 2004 Ολυμπιακό έργο, αλλά ο εξοπλισμός της που ήταν παρατημένο το έργο γιατί δεν παραδόθηκε ποτέ σαν Ολυμπιακό έργο. Ο εξοπλισμός, το μηχανοστάσιο, η συντήρηση και όλα αυτά γίνανε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Άρης Εμπορική. Ωραία. Και πολύ μεγάλο λειτουργικό κόστος. Ναι, αυτά τα γνωρίζουμε λίγο πολύ. Μπορεί να μην έπαιρνε τα χρήματα, ναι. Η ΔΕΗ, το ρεύμα, όλα αυτά τα χρόνια και άλλες εγκαταστάσεις που έχουν γίνει στο γήπεδο, πυροσβεστικές φωλιές, εργασίες, συντηρήσεις και στα ηχητικά του, στα κτηριακά του, σε όλα αυτά τα αναλάβανε η ΠΑΕ. Από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει, κύριε Ζαπέτα, γιατί χθες μάθαμε ότι έγινε μια συνάντηση. Εσείς καταθέσατε... Η πρόταση που έγινε είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Έχουμε φορτωθεί ούτως ή άλλως οικογενειακά όλα τα βάρη του Άρη, το οποίο κανένας δεν το έκανε ποτέ, και εμείς δεν πήραμε ποτέ τις εταιρείες αυτές, ούτε την Παϊάρης, ούτε την Άρης Εμπορική για ιδίων όφελος. Αυτός λοιπόν που θα έχει σήμερα την Άρης Εμπορική θα έχει ιδίων όφελος, αν εξαιρέσουμε το τίμημα που θα δώσει το ΑΣ. Σωστά. Ναι. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε κανένα ιδίων όφελος. Δεν πήραμε ποτέ ένα ευρώ. Το μόνο που έχουμε δώσει χιλιάδες ευρώ σε δικηγόρους και τρέχουμε από το πρωί στο βράδυ στα δικαστήρια και στις εισαγωγές που μας γίνονται είτε από το ΙΚΑ είτε από το δημόσιο. Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς έχοντας ιδίων όφελος, έχοντας καταβάλει στις καρτέλες μας μετρητά λεφτά τα οποία είναι αποδεδειγμένα από το πόρισμα της Νέξια, εμείς δηλαδή να πάμε στο Γιάδα, εμείς να πάμε να εξαφανιστούμε. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει καθόλου έτσι. Και κατανοώ απόλυτα την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΑΣ. Mm. Και κατανοώ απόλυτα ότι πρέπει να δοθούν έσοδα. Και γι' αυτό λοιπόν προτείναμε από τα καθάριστα έσοδα της εμπορικής, όταν θα λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι, ή να σας πω και κάτι, μιλάμε τέλος Ιανουαρίου. Έχει μείνει ο Φεβράριος, Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Όντας λοιπόν για 4 μήνες χρήσης να μπούμε σε μια διαδικασία, να κάνουμε τι τα εμπορεύματα της Άρης Εμπορικής, να κάνουμε τι τα υπόλοιπα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Δεν είναι δικά μας, του Άρη είναι. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν ανήκουν στο Ζαμπέτα, στον Αφανασιάδη. Ούτε θέλουμε να τα πάρουμε, να τα πουλήσουμε για να αποφεληθούμε κάτι από αυτά τα πράγματα. Στον Άρη ανήκουνε, στον Άρη θέλουμε να μείνουνε και τον Άρη θέλουμε να δούμε μεγάλο. Αλλά με τέτοιες διχαστικές τάσεις, με τέτοια
με τέτοια δυσλειτουργία, με τέτοια παρανομία με την οποία λειτουργούσε η άρση εμπορική. Σας λέω ότι τα χρήματα που παίρνανε ή οποιοδήποτε, δεν με ενδιαφέρει τα πρόσωπα, γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ δεν απαραίτητα αυτός που τα έπαιρνε, όποιοι τα παίρνανε. Γιατί δεν κάνατε μια καταγγελία. Μετά, γιατί δεν κάνατε μια καταγγελία. Τι να κάνουμε καταγγελία. Καταγγελία, ναι. Τι θέλετε να βρούμε τα σπίτια μας καμένα. Ο λογιστής της Άρης Εμπορικής είναι έφτασε να απειλούν τη ζωή. Τώρα όμως... Ο άνθρωπος που ήταν ο υπάλληλος που ήταν ο υπεύθυνος στα κηλικία, τον απειλήσαν τη ζωή αν δεν του φέρει τα κλειδιά για να κύριε Ζαμπέτα, εδώ που έφτασε ο Άρης. Εδώ που έφτασε ο Άρης. Και έτσι όπως πήγαν τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Δεν νομίζω ότι έχετε άλλη επιλογή από το να διεκδικήσετε λοιπόν το δίκιο σας σε τέτοια ζητήματα νομικά. Γιατί όσο δεν το κάνετε, σας το έχω πει και σε άλλες περιπτώσεις, όσο δεν το κάνετε και το κάνουν κάποιοι άλλοι, φαίνεται ότι αυτοί οι άλλοι έχουν δίκιο και εσείς έχετε άδικο. Ναι. Εφόσον λοιπόν θεωρείτε, γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να δικάσουμε ή να αποφασίσουμε ποιο είναι το σωστό για την Άρης Εμπορική, τον Ερασιτέχνη ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι σας δίνουμε ένα ουδέτερη θέση, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά τα δεδομένα. Καταρχήν θα πάρω όποια θέση θέλω. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να παίρνω όποια θέση θέλω εγώ. Κατά δεύτερο λόγο, αφήστε με λίγο. Εγώ λέω λοιπόν και σας το έχω πει αυτό που θα πω τώρα. Ότι εφόσον υπάρχουν όλα αυτά που μας λέτε και εφόσον μάλιστα έχετε δεχθεί και εσείς μηνύσεις κατά καιρούς και αγωγές από συγκεκριμένους ανθρώπους, θα έπρεπε να απαντήσετε με το ίδιο νόμισμα. Δεν το κάνατε. Δεν το κάνατε όποτε έπρεπε να το κάνετε πριν 3, 4, 5, 2 χρόνια και τώρα αυτό σας δημιουργεί επειδή προβλήματα. Λοιπόν, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Πριν από 3-4 χρόνια λοιπόν, αν εγώ έκανα μηνύσεις και κατέριχνα την εικόνα της ομάδος, θα έριχνα τον Άρη στη Δέλτα Εθνική. Σήμερα δηλαδή αυτοί που πήγαν την ομάδα στη Γάμα Εθνική είναι οι καλοί, είναι τα παλικάρια, είναι οι ήρωες οι οποίοι οδηγήσαν την ομάδα εδώ. Εμείς δηλαδή το 2009 αντί να παίξουμε με Boca Juniors ή Αθλέτικο Μαδρίτης, έπρεπε να πάμε την ομάδα στη Δέλτα Εθνική. Για να καταλάβετε. Όχι, απλά καταλάβετε ένα πράγμα. Αυτά τα οποία έχουν γίνει στο σύλλογο λίγο πολύ είναι γνωστά. Το ζήτημα είναι ο σύλλογος να μπορέσει. Για μηνύσεις και γιατί δεν το καταδείξαμε. Ναι, σας λέω, μου είπατε ότι παίρνω μια ουδέτερη θέση και φυσικά αυτό είναι ο ρόλος μου, να παίρνω μια ουδέτερη θέση. Αλλά παρόλα αυτά σας λέω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα τα έχουμε πει και τα έχουμε σημειώσει και δημόσια κιόλας ότι ήταν λάθος σας να επιλέξετε το συγκεκριμένο τρόπο μη αντίδρασης. Ήταν λάθος για εμάς και για Τσαλτίδη προσωπικά. Για τον Άρη ήταν το σωστό. Γιατί ο Άρης θα πήγαινε στη Δέλτα Εθνική, κύριε Τσαλτίδη, το 2009. Στη Δέλτα Εθνική και να σταματήσετε να το σχολιάζετε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορείτε να μην κάνετε υποδείξεις του τρόπου που θα σχολιάζω. Αν έχετε την καλοσύνη. Εγώ δεν σας είπα ποτέ τι να πείτε. Όπως κρίνομαι εγώ, κύριε Τσαλτίδη, για το ότι έχω κάνει στον Άρη και μου λέτε ότι ήταν λάθος. Το ίδιο κάνω και εγώ. Κρίνω ότι είναι λάθος αυτό που λέτε. Άλλο αυτό. Προσέξτε λίγο. Άλλο να κρίνετε ότι λέω κάτι λάθος και άλλο να μου λέτε σταματήστε να το κάνετε. Έχει διαφορά. Αυτό είπα. Φυσικά και εμείς κρινόμαστε. Φυσικά κρινόμαστε καθημερινά. Τώρα εδώ συζητάμε αν μπορεί να βρεθεί μια λύση και δεν είναι κάτι. Δεν είναι εδώ το πεδίο τώρα για κάποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις. Δεν έχουμε προσωπική αντιπαραθέση. Να βρούμε μια λύση. Μας λέτε λοιπόν ότι καταθέσατε μια πρόταση. Στον να την αξιολογήσει ο Ερασιτέχνης. Διαβάσαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ και γι' αυτό φιλοξενήσαμε. Ναι, διαβάσαμε το ρεπορτάζ και το αναφέραμε και στον κύριο Κουστοφορίδη, τον οποίο φιλοξενήσαμε, γιατί διαβάσαμε ότι προκήρυξε διαγωνισμό ο Ερασιτέχνης για την εκμίσθωση των χώρων που βρίσκονται στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν ξέρω, αυτή την πρόταση που καθάσατε μπορείτε να την καθέσετε και γραπτός. Έχετε τη δυνατότητα εσείς, έχετε τη διάθεση. Το γραπτός δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, γιατί η Άρης Εμπορική βρίσκεται σε μίσθωση με τον ΑΣ. Και αν ο ΑΣ επιλέξει τη δικαστική οδό, δυστυχώς θα αναγκαστούμε και εμείς να απαντήσουμε. Γι' αυτό και λέω στον κ. Ζαλτίδη ότι ούτε δικομανείς είμαστε, ούτε έχουμε διάθεση να. Καλά, εγώ δεν είπα τώρα για την Άρης Εμπορική να κάνετε. Καταλαβαίνετε νομίζω ότι εννοώ. Αν θελήσει ο ΑΣ να το πάει μόνο νομικά, θα χρειαστούν δυστυχώς οι ενέργειες αυτές προκειμένου να προστατεύσουμε επιτέλους και λίγο τα σπίτια μας. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα, τα πράγματα είναι του Άρη, ούτε άλλης ομάδος είναι, ούτε δικά μου. Είναι του Άρη, οι εγκαταστάσεις είναι του Άρη, τα εμπορεύματα είναι του Άρη και ο Άρης να συνεχίσει να τα ωφελείται. Το ξέρετε ότι το προσωπικό που είναι απλήρωτο, εγώ όταν έφυγα το 12, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλωμένων ήταν ρυθμισμένο και οι υπάλληλοι παίρνουν κανονικά μετά από κάθε αγώνα τα χρήματά τους. Ναι. Και από παραφιλολογίες και παραπληροφόρηση του συνδέσμου έφαγα και πέσιμο 30 ανθρώπων, γιατί αλλάξαμε τον προμηθευτή για τα λουκάνικα. Τα θυμάστε αυτά? Το έχουμε ακούσει για τα λουκάνικα. Τα θυμάστε? Όχι, δεν το έχετε ακούσει, το έχετε ζήσει, γιατί στο γήπεδο γίνανε και γεγονότα είναι.
Δεν ήμουν μπροστά. Για να μας τραμπουκίσουν, γιατί αλλάξαμε προμηθευτή στα Λουκάνικα. Όταν όλοι οι προμηθευτές ήταν πληρωμένοι, όταν όλο το προσωπικό ήταν ρυθμισμένο και έπαιρνε μετά από Κυριακή και μετά από κάθε αγώνα έπαιρνε χρήματα και δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Η επίσκεψη εργασίας έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο, δεν ξέρω και εγώ ακριβώς πώς. Γιατί δεν έχουμε πατήσει. Δεν μπορούμε καν να πατήσουμε εκεί. Ναι. Άρα για να καταλάβει ο κόσμος, για να ανακεφαλαιώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, έχουμε φάει ήδη τις διαφημίσεις των 11 και οι διαφημιζόμενοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα όμως. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Αυτό που κρατάμε για να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι καταθέσατε μια πρόταση, μας αναλύσατε για ποιο λόγο και αφήνετε να εννοηθεί πιθανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι θα κινηθείτε και εσείς νομικά, εφόσον κινηθεί και ο ερασιτέχνης νομικά. Εισαπάντηση. Όχι, μην δίνουμε καμία νομική ενέργεια. Εισαπάντηση, ναι, σωστά. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ποτέ καμία νομική ενέργεια κατά του Άρη. Ωραία, ποτέ. Ναι. Σε απάντηση. Μας κυνηγάνε για τον Άρη, αλλά εμείς δεν κάναμε ποτέ εις βάρος του Άρη κάτι. Γιατί είμαστε Αριανοί, γιατί πονάμε την ομάδα και γιατί θέλουμε την ομάδα να τη βλέπουμε να προοδεύει. Αλλά όχι με νοοτροπίες και λογικές της εκδικητικότητας του προσωπικού συμφέροντος και όφελος κανενός. Μάλιστα. Του Άρη το συμφέρον υπηρετούμε μόνο. Και η πρότασή μας, για να το ολοκληρώσουμε και να μην μείνει στον κόσμο λαβασμένη εντύπωση, είναι ότι τα καταστήματα της Μπειραρίας π.χ. ή όπως το mobile ή όπως το παλιό το mobile μπορούν άνετα να δοθούν, γιατί δεν έχει κάποια δραστηριότητα πλέον εκεί πέρα μέσα στην εμπορική. Η Μπειραρία ήταν ούτως ή άλλως μια προβληματική κατάσταση, η οποία ήταν κατά κόρον μέσα στο μαγαζί αυτό, από τον τρόπο λειτουργίας και σκέψης και αντίληψης των πραγμάτων που επικρατούσαν και το 12. Άρα λοιπόν να πάρει ο αεραστέχνης για να παίρνει τα έσοδα του και από την μπουτίκ και το sports cafe και τα κηλικία να παίρνει το ποσοστό το οποίο προσφέραμε στον αεραστέχνη και δεν θέλει και ο Χρυστοφορίδης να το πει. Και καλά κάνει. Μάλιστα. Θα αξιολογηθεί. Είναι ένα, πολύ δίκαιο, είναι ένα πάρα πολύ δίκαιο σκεπτικό. Είναι μια πάρα πολύ δίκαια η πρόταση που επαναλαμβάνω δεν έχουμε ιδίων όφελος. Δεν το πάρουμε εμείς. Μάλιστα. Θα τα πάρει το προσωπικό επιτέλους να πληρωθεί και επαναλαμβάνω ότι το καλοκαίρι όταν θα πάρει κάποιος την ΠΑΕ, την καινούργια, την παλιά, οποιαδήποτε, και αυτό είναι τεράστιο θέμα που δεν το περιτριγυρίζει κανένας, γιατί αγωνιστικά η ομάδα πάει καλώς και οργανώνεται επιτέλους να μένει σε κάποια πρότυπα με τον κύριο Καλαϊτζίδη. Αλλά είναι ένα τεράστιο ερώτημα γιατί θα γίνει και αυτό. Καλά, τώρα είναι όντως τεράστιο ερώτημα, γιατί η νέα κυβέρνηση είπε ότι δεν θα υπάρχουν ΠΑΕ. Άμα το σκεφτείτε, η νέα κυβέρνηση είπε ότι δεν θα υπάρχουν ΠΑΕ. Δεν θα είναι απαιτούμενο στον επαγγελματικό αθλητισμό να υπάρχουν ΠΑΕ και μπορείς να παίζεις ως ερασιτέχνης. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι αυτό ανοιχτό ακόμα. Ναι, μπορεί και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.